Το κατόφλι του Εισαγγελέα Χανίων πέρασε ο 54χρονος οδηγός της Μπετονιέρας, ο οποίος χθες το μεσημέρι στην Κάντανο παρέσυρε μια 65χρονη που εκείνη την ώρα επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Η ατυχή γυναίκα, που αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής έχοντας τις αισθήσεις της, εξέπνευσε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα, ο οδηγός οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και μετά την προσαγωγή του στις εισαγγελικές αρχές αφέθηκε ελεύθερος. Την Κάντανο την ξέρω, ο δρόμος είναι στενός, το κέντρο της πόλης είναι στενό. Και φυσικά δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά σίγουρα δεν φταίει κάποιος ολοκληρωμένα. Φταίει όλο το σύστημα. Ο οδηγός της Μπετονιέρας φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε όπισθεν και πως δεν αντιλήφθηκε ότι χτύπησε την άτυχη 65χρονη. Πρόκειται για το 33ο θύμα τροχαίου δυστυχήματος στο νησί από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, αριθμός που κατατάσσει την περιφέρεια Κρήτης στις πρώτες στην Ελλάδα σε αριθμό θυμάτων τροχαίων. Πάρα πολύ μεγάλος. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα όχι όμως αστυνομικά, πρόληψης. Δηλαδή να καθαρίζουν τους δρόμους, να υπάρχει διαγράμμιση, να υπάρχουν φανάρια, να λειτουργούν τα φανάρια και να εκπαιδεύσουν τους πολίτες αν γίνεται. Κανείς δεν μιλάει όμως για την ταχύτητα που έχουν αυτά τα οχήματα. Κανείς δεν μιλάει, μόνο για το δρόμο μιλάνε, που όντως θέλει βελτίωση και ανακατασκευή, δεν αντιλέγει κανείς, αλλά κανείς δεν μιλάει για την ταχύτητα. Την ίδια ώρα, μετά και την παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Κρήτη, οι έλεγχοι για τροχονομικές παραβάσεις αυξήθηκαν κατά 30%. Επομένως, όσο περισσότερο οι έλεγχοι γίνονται, αυτονόητο είναι ότι θα διαπιστώνται και περισσότερες παραβάσεις και, ακολούθως θα βεβαιώνται και οι παραβάσεις αυτές. Με την κοινωνία να παρακολουθεί μουδιασμένη έναν ανελαίητο πόλεμο στην άσφαλτο, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς για τήρηση των κανόνων οδικής συμπεριφοράς. Οι συμπολίτες μας να το έχουν στο μυαλό τους, να τηρούν τους βασικούς κανόνες, να φορούν τις ζώνες σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, να φορούν το προστατευτικό κράνος στις μηχανές, προκειμένου και σε ένα ομιγέννητο τροχαίο ατύχημα ο τραυματισμός να είναι ο χαμηλότερος δυνατός. Όποιος δεν έχει μυαλό, αυτά παθαίνει. Άμα προσέχουμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Άμα δεν προσέχουμε και τρέχουμε και πάμε και κολλάμε στον άλλο απάνω να τον ρίξουμε κάτω, είναι λυπηρό να την πληρώσει την υφή. Μόνο στα Χανιά τον τελευταίο μήνα έχουν χάσει τη ζωή τους από τροχαία δυστυχήματα 4 νέα παιδιά από 15 έως 23 ετών και 2 γυναίκες 65 ετών.